Από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στις δομές των ΚΔΑΠ, το απόγευμα της Πέμπτης μοιράστηκαν σε όλους τους μικρούς μαθητές πολυχρηστικές αθλητικές τσάντες σε όλα τα παιδιά που είναι στις δομές, ακόμη και σε αυτά που δεν έλαβαν βάουτσερ αλλά είχαν πλήρη φάκελο. Οι μικροί μαθητές και στις 8 δομές, αφού πρώτα έκαναν τη σχολική τους γιορτή για να τιμήσουν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρέλαβαν το δώρο τους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εθνικής εορτής, στα ΚΔΑΠ, οι 8 δομές που έχουμε, διοργανώνουν μια σχολική εορτή, να το πούμε έτσι, και παράλληλα υποδεχόμαστε και επίσημα πλέον, αν και εδώ και ένα μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να αποδεχθεί όλα τα παιδιά που έχουν πλήρη φάκελο στις δομές μας, σήμερα και επίσημα φωνάζουμε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις γιορτές μας και γενικά στις δράσεις που οργανώνουν τα ΚΔΑΠ μας. Και σε αυτό πάνω το πλαίσιο παρέχουμε στα παιδιά μας μια σχολική τσάντα, ώστε η καινούργια χρονιά, σχολική χρονιά, να τα δώσουμε ακόμη ένα εφόδιο για να έρχονται ακόμη πιο οργανωμένα και όμορφα στις δομές μας. Η συμμετοχή των αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Εμμανουήλ Παπά ήταν μεγάλη. Και παρά τον μειωμένο αριθμό των βάουτσερ, κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός των δομών, καθώς ο Δήμος ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοφελούς, Νικόλαο Μόσχο. Δεν θα μείνει κανένα παιδί εκτός. Φέτος είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή από αιτήσεις, βέβαια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα περισσότερα βάουτσερ φέτος έχουν κοπεί. Πάνω σε αυτό εμείς δουλέψαμε και ασφαλίσαμε όλα τα παιδιά που είχαν πλήρη φάκελο. Ήταν το πρώτο μέλημά μας, ώστε να μπορέσουμε να τα υποδεχθούμε και να είναι ασφαλή. Σαν δεύτερο μέλημά μας είναι η σχολική τσάντα που παρέχουμε και σαν συνέχεια θα έχουμε πολλές δράσεις να κάνουμε ακόμη. Τα παιδιά, όσοι γονείς είχαν καταθέσει πλήρη φάκελο, μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στις δομές μας και να παρακολουθούν κανονικά όλες τις δράσεις και τις λειτουργίες που έχουν τα ΚΔΑΠ. Έχουμε ένα πολύ καλό προϋπολογισμό στην κοινοφελή επιχείρηση που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε σωστές δομές για όλα τα παιδιά του Δήμου μας. Τα δημοτικά ΚΔΑΠ του Δήμου Εμμανουήλ Παπά μονοπολούν στην περιοχή μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά σε αυτό. Οι προηγούμενες διοικήσεις, όσο και τώρα, όσο μπορούμε και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, έχει στηθεί μια πολύ ωραία δουλειά εδώ και χρόνια, η οποία πάνω σε αυτήν βασιζόμαστε και προχωρούμε προς το μέλλον. Το σημαντικότερο είναι, και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, είναι ότι τα παιδιά όλα θα πρέπει να έχουν μία διέξοδο. Τα παιδιά που μένουν στα χωριά μας θα πρέπει να έχουν μία εξτρά διέξοδο. Αυτή μπορούμε και την παρέχουμε ακόμη στις δομές μας, ώστε τα παιδιά να ψυχαγωγούνται, να έρχονται και να περνάνε δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο.